Λοιπόν, παρακαλώ πολύ να καθίσουμε γιατί θα αρχίσουμε και θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη παράκληση στον αγαπημένο εξώστη, σε αυτούς που βρίσκονται στον εξώστη, επειδή υπάρχει ένα καλώδιο που περνάει μπροστά, ειδικότερα η πρώτη σειρά που κάθεστε, υπάρχει ένα καλώδιο που περνάει και πηγαίνει στο προτζέκτορ. Μετακίνηση αυτού του καλωδίου δημιουργεί ένα τρέμουλο στην εικόνα. Και επειδή γίνεται live streaming, αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στο live streaming. Οπότε παράκληση, ειδικά η πρώτη σειρά του εξώστη, να έχει μια ιδιαίτερη προσοχή για αυτό το καλώδιο. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στις προφορικές παρουσιάσεις. Στο τμήμα που ακολουθεί έχουμε 4 παρουσιάσεις. Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους οι οποίοι θα κάνουν τις ανακοινώσεις να είναι στο χρόνο τους κοντά στα 15 λεπτά, ας το πούμε, με μια ανοχή για λίγο παραπάνω θα σας ειδοποιήσουμε. Η πρώτη παρουσίαση αφορά έναν αλγόριθμο, ένα σύντομο, απλό αλγόριθμο για 16 APSK. Τώρα τι είναι αυτά, μην τα περιμένετε όλα από μένα, ας ακούσουμε... Ας ακούσουμε τους κύριους Χατζηκωνσταντίνου Χρήστο, ωραίο όνομα του Χρήστος, και τον κύριο Σπαφαρίδη Ξενοφόντα, να μας αναπτύσσουν την εργασία τους. Παρακαλώ. Καλησπέρα και από εμάς. Πριν ξεκινήσουμε, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά της οργανωτικής τους Φήμη που έκανα δυνατή την πραγματοποίηση αυτού του συνεδρίου. Και φυσικά σε όλους εσάς που ήρθατε να το παρακολουθήσετε. Εδώ να σε διακόψω λίγο. Υπάρχουν και κάποια παιδιά πίσω μας οι οποίοι περιμένουν και ευτυχώς να τους έχουμε αχρίαστους αν συμβεί κάτι. Και να ευχαριστώ στην ομάδα υποστήριξης για οτιδήποτε. Λοιπόν, εμείς είμαστε φοιτητές στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Εγώ είμαι ο Χατζηκωνσταντίνου Χρήστος. Και ο Σπαθαρίδης Ξενοθών. Είμαστε και 2 φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Και η εργασία που κάναμε αναπτύχθηκε αρχικά στα πλαίσια του Μαθημάτων Ψηφιακής Τηλεπικοινωνίας 1 του κ. Καραγιαννίδη ένα χρόνο πριν. Οι ψηφιακές τηλεπικοινωνίες είναι παντού γύρω μας. Ένα απλό παράδειγμα είναι η τηλεόραση και συγκεκριμένα η ψηφιακή τηλεόραση μέσω δορυφόρου. Όπως βλέπουμε, το σήμα από το δορυφόρο καταλήγει στη τηλεόρασή μας να γίνεται εικόνα. Ένα τέτοιο σύστημα στην πιο απλή του μορφή αποτελείται από ένα πομπό και από ένα δέκτη. Ο πομπός έχει την πληροφορία την οποία θέλει να στείλει στον δέκτη και για να γίνει αυτό την κάνει διαμόρφωση ώστε να σταλθεί μέσα από ένα κανάλι και να φτάσει στο πομπό. Ο πομπός από την άλλη μεριά κάνει την αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή κάνει αποδιαμόρφωση και προσπαθεί να κάνει την ανάκτηση της πληροφορίας που του στάλθηκε. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί υπάρχει το κανάλι στη μέση που συνήθως έχει θόρυβο, ο οποίος παραμορφώνει το σήμα και δυσκολεύει την όλη διαδικασία. Εμείς θα ασχοληθούμε με το κομμάτι της αποδιαμόρφωσης και συγκεκριμένα στο τελικό στάδιο της απόφασης του σήματος που στάλθηκε σε εμάς. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνει διαμόρφωση ενός σήματος. Ένας ο πιο απλός είναι να αντιστοιχηθεί το κάθε bit με ένα μπαλμό σταθερού πλάτους και χρόνου, όπως για παράδειγμα αυτό που βλέπουμε στα αριστερά. Και σύμφωνα με τη θεωρία, κάθε τέτοιος παλμός μπορεί να παρασταθεί γεωμετρικά μέσω ενός αστερισμού, όπως βλέπουμε αυτόν στο σχήμα δεξιά. Αυτός ο αστερισμός λέγεται BPEM, γιατί έχει 2 σύμβολα, binary. Ένας άλλος αστερισμός είναι ο QPSK, ο οποίος έχει 4. Σε αυτόν τα σήματα διαφέρουν κατά φάση. Φανταστείτε δηλαδή ένα ημίτονο που έχει διαφορές φάσεις. Αυτό το σήμα γίνεται παράσταση σε 2 άξονες, στον συμφασικό και στον ορθογώνιο. Λοιπόν, εμείς αυτήν την εργασία ασχοληθήκαμε με τον APSK αστερισμό. Συγκεκριμένα το 16 APSK έχουμε τετράβιτα σύμβολα. Μιλάμε για έναν αστερισμό που πρωτοπροτάθηκε τη δεκαετία του 70. Είναι ένας συνδυασμός του BAM που ήταν πριν και του PSK, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε διαφορά στο σημάδι τόσο στο πλάτος, έχουμε 2 διαφορετικούς κύκλους, όσο και στη φάση, διαφορετικές φάσεις πάνω σε κάθε κύκλο.
Αυτός ο αστερισμός είναι ιδιαίτερα ελκυστικός για μη γραμμικά κανάλια, κάτι που τον κάνει ιδιαίτερα κατάλληλο για δορυφορικές επικοινωνίες. Ίσως ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο αναπτύσσεται τόσο ευρέως αυτός ο αστερισμός είναι η χρήση του προτύπου DVB-S2. Είναι ένα ψηφιακό πρότυπο για τη μετάδοση εικόνας μέσω δορυφόρου. Άρχισε να αναπτύσσεται γύρω στο 2003 και επικυρώθηκε το 2005 από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές εξαιτίας της ολοένα και αυξανόμενης διείσδυσης της HDTV και της 3D HDTV. Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται από την OTTV. Επιπλέον, όπως είπαμε και πριν, είναι συμβατός με τον αστερισμό 16PSK. Τώρα, υπάρχουν δύο ειδών τεχνικές αποδιαμόρφωσης. Η hard decision, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη πολυπλοκότητα αλλά και καλύτερη απόδοση, όπως και οι soft decision, οι οποίες είναι προσεγγίσεις των hard decision τεχνικών, έχουν χαμηλότερη πολυπλοκότητα, αρκετά χαμηλότερη, αλλά κάπως χειρότερη απόδοση. Κάποιες από τις πιο χρησιμοποιούμενες τεχνικές είναι η LLR, η MAX και η Ευκλήδια μέθοδος. Υπάρχουν στη βιβλιογραφία αρκετές πληροφορίες για αυτές τις τεχνικές, όποιος ενδιαφέρεται να το ψάξει παραπάνω. Τώρα, εδώ βλέπουμε τη μαθηματική αποτύπωση του λαμβανόμενου σήματος. Όπως βλέπουμε, αποτελείται από μία συμφασική και μία ορθογόνια συνιστόσα. Θεωρούμε το πιο σημαντικό bit το αριστερό bit. Και όσον αφορά τα ονόματα των bit από τα αριστερά προς τα δεξιά είναι B0, B1, B2 και B3. Τώρα, γιατί χρειαζόμαστε αποδιαμόρφωση? Όπως είπαμε και πριν, μέσα σε κάθε κανάλι υπάρχει ο θόρυβος. Οπότε έχουμε το λαμβανόμενο σήμα, το σύμβολο που στάλθηκε στη θέση S1, αλλά περνώντας μέσα από το κανάλι έχουμε μια μετατόπιση του σήματος. Βλέπουμε την ανοιχτή γαλάζια κουκίδα. Οπότε βλέπουμε ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει ένας τρόπος όταν λάβουμε τη γαλάζια κουκίδα να ξέρουμε ποιο σύμβολο έχει σταθεί αρχικά. Επιπλέον, βλέπουμε ότι χρειάζεται γύρω από κάθε σύμβολο να δημιουργηθεί μία περιοχή μέσα στην οποία, άμα πέσει το σταθέν σήμα, το λαμβανόμενο σύμβολο, να μπορούμε να συμπεράνουμε ότι έχει σταλθεί αυτό το σύμβολο. Στον αλγόριθμό μας παίρνουμε την απόφαση για κάθε bit ξεχωριστά και όχι για ολόκληρο το σύμβολο. Εδώ βλέπουμε τις περιοχές απόφασης για τον 16PSK, για τον B0, B1, B2 και B3. Η άσπρη περιοχή δείχνει ότι το συγκεκριμένο bit θα έχει την τιμή 0. Η πράσινη ότι το συγκεκριμένο bit θα έχει την τιμή 1. Θα δούμε και ένα παράδειγμα. Έστω ότι το λαμβανόμενο σήμα είναι η πορτοκαλί κουκίδα, όπως βλέπουμε, το bit B0 θα είναι ίσο με 0, καθώς βρίσκεται στην άσπρη περιοχή. Το B1 θα είναι ίσο πάλι με 0, καθώς βρίσκεται στην άσπρη. Το B2 είναι στην πράσινη περιοχή, οπότε θα έχει την τιμή 1. Και το B3 ίσο με 0. Βλέπουμε τις αποφάσεις που έχουμε πάρει για κάθε bit ξεχωριστά και την τελική απόφαση για το bit. Τώρα, όταν αρχίσαμε να ασχοληθούμαστε με αυτό το θέμα, το πρώτο paper που διαβάσαμε ήταν αυτό που φαίνεται στον τίτλο της διαφάνειας. Υπάρχει στα reference του paper μας, άμα κάποιος θέλει να το ψάξει παραπάνω. Βλέποντας τη συνέχεια και τη βιβλιογραφία, είδαμε ότι ήταν το paper που στις πολύ χαμηλές πολυπλοκότητες έχει την καλύτερη απόδοση, οπότε στη συνέχεια σύγκριναμε τον αλγόριθμό μας με αυτό. Υπάρχει βέβαια το εξής πρόβλημα. Αυτό το paper μιλάει για συστήματα με κωδικοποιημένη διαμόρφωση. Εμείς ασχολούμαστε με συστήματα που έχουν μη κωδικοποιημένη διαμόρφωση. Οπότε κάναμε το εξής. Μετατρέψαμε τον αλγόριθμό του με τρόπο που εμείς θεωρήσαμε βέλτιστο, έτσι ώστε να αφορά συστήματα με μη κωδικοποιημένη διαμόρφωση. Συγκεκριμένα, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής. Όσον αφορά τα δύο πρώτα bit, όπως βλέπουμε εδώ, οι περιοχές απόφασης είναι πάρα πολύ απλές. Οπότε, για να λάβουμε την απόφαση για την τιμή του bit, το μοναδικό που έχουμε να κάνουμε είναι να συγκρίνουμε αρχικά το φανταστικό μέρος και συνέχεια το πραγματικό μέρος με το 0 και να λάβουμε την απόφαση. Τα επόμενα δύο bit, όπως βλέπουμε, έχουν λίγο πιο περίπλοκες περιοχές απόφασης. Οπότε, γίνεται το εξής. Ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία. Έστω τώρα θα την πούμε για τον B2, είναι παρόμοια και για τον B3. Και για κάθε λαμβανόμενο σήμα καταλήγουμε σε δύο σύμβολα. Ένα όπου το bit, στη συγκεκριμένη περίπτωση το B2 για το οποίο μιλάμε, έχει την τιμή 0, έστω το B9, και ένα που έχει την τιμή 1, έστω το B13. Στη συνέχεια
παίρνουμε τη μεσοκάθετο των δύο σημάτων, συγκρίνουμε τις συντεταγμένες του λαμβανόμενου σήματος με αυτή τη μεσοκάθετο και ανάλογα παίρνουμε την απόφαση άμα το συγκεκριμένο bit έχει τη τιμή 0 ή 1. Τώρα, τι κάναμε εμείς. Για τα δύο πρώτα bit, όπως είπαμε και πριν, η διαδικασία είναι εύκολη, απλά σύγκριση φανταστικού και πραγματικού μέρους με το 0. Δεν κάναμε κάτι παραπάνω. Για τα δύο επόμενα bit, κάναμε το εξής. Χωρίσαμε κάθε ταρτιμόριο σε 4 περιοχές απόφασης, όσα είναι και τα bit. Τις βλέπουμε εδώ, α0, α1, α2 και α3. Θα δείξουμε και το πρώτο ταρτιμόριο. Λόγω της συμμετρίας του αστερισμού, το ίδιο συμβαίνει και στα υπόλοιπα. Οπότε, αυτό που έχουμε να βρούμε είναι σε ποια περιοχή έχει πέσει κάθε φορά το λαμβανόμενο σήμα. Βλέπουμε και τις περιοχές απόφασης, τις ευθείες που χωρίζουν τις περιοχές απόφασης. Είναι η ψ ίσον mid, η χ ίσον mid, χ συν ψ ίσον bisector, ψ ίσον χ ρίζα 3 και χ ίσον ψ ρίζα 3. Τώρα, το mid δεν βάλαμε συγκεκριμένη τιμή γιατί εξαρτάται από τις ακτίνες των δύο κύκλων, συγκεκριμένη είναι ο μέσος όρος τους, όπως και το bisector, το οποίο ισούται με το άθροισμα των δύο ακτινών διαιρεμένων τη διατορίζα 2. Τώρα θα δούμε και ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό για να το κατανοήσετε καλύτερα. Θα το παρουσιάσει ο Ξενοφών. Θα δούμε ένα συγκεκριμένο αριθμητικό παράδειγμα. Έχουμε για τη τιμή του σήματος που έχουμε πάρει το πραγματικό μέρος 0,7, το φανταστικό 1,4, καθώς και επίσης τα στοιχεία του αστερισμού είναι η μικρή ακτίνα 0,5, η μεγάλη 1,5, η ευθεία mid και η bisector έχουν τιμές 1 και ρίζα 2. Στην αρχή, ο αλγόριθμός μας θέτει τα σήματα όλα ίσα με το 0 και στη συνέχεια κοιτάει αν το φανταστικό μέρος είναι μικρότερο του 0. Αυτό δεν ισχύει, οπότε κατεβαίνουμε προς τα κάτω με το πράσινο δέλος. Κάνουμε το ίδιο για το πραγματικό μέλος, ούτε αυτό είναι μικρότερο του 0. Και στη συνέχεια θέτουμε ως τιμή του Y και του Q τις απόλυτες τιμές τους. Στη συνέχεια, αυτό που θα κάνουμε στην ουσία είναι να δούμε αν το σήμα έχει πέσει στην περιοχή του μικρού κύκλου. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιούμε τις ευθείες που δείξαμε πριν. Συγκεκριμένα, ελέγχουμε αν το πραγματικό μέλος είναι μικρότερο του mid, κάτι που ισχύει, οπότε συνεχίζουμε. Το Q δεν είναι μικρότερο του mid, οπότε πάμε προς τα κάτω πάλι με την πράσινη γραμμή. Το Y δεν είναι μεγαλύτερο του mid, πάμε προς τα κάτω. Το Q είναι μεγαλύτερο του mid. Και τέλος, κοιτάμε αν το σήμα είναι πάνω από την ευθεία που δείξαμε πριν, δηλαδή την ψ ίσον χ ρίζα 3, κάτι που ισχύει, οπότε θέτουμε την τιμή του B3 ίσο με 1. Τέλος, ο αλγόριθμος επιστρέφει τις τιμές που βρήκαμε, δηλαδή επιστρέφει το τελικό σύμβολο, το οποίο είναι το 1,0,0,0. Όπως βλέπουμε, ανήκει στην περιοχή του α3, δηλαδή το πάνω αριστερά στο MOV. Τέλος, για να δείξουμε την απόδοση των δύο αλγορίθμων, δηλαδή του δικού μας προτινόμενου και του τροποποιημένου, αυτό που κάναμε ήταν να τρέξουμε μια προσομοίωση για 10 εκατομμύρια στοιχεία σε διάφορες τιμές σε σενάρ και το τελικό αποτέλεσμα το βλέπετε στη γραφική παράσταση αυτή, όπου βλέπουμε ότι η απόδοση των δύο είναι η ίδια σχεδόν. Στη συνέχεια, για να συγκρίνουμε την πολυπλοκότητα των δύο, κάναμε μια παρόμοια διαδικασία μετρώντας κάθε φορά τις προθέσεις, πολλαψιασμούς και συγκρίσεις που απαιτούνται, για να βγάλουμε ένα μέσο όρο για το κάθε σύμβολο που τρέχει ο αλγόριθμος. Όπως βλέπουμε από την τελευταία στήλη, οι προθέσεις είναι περίπου 2,5 φορές λιγότερες, οι πολλαψιασμοί περίπου 3 φορές λιγότεροι και οι συγκρίσεις περίπου 4,5 φορές λιγότεροι. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι ο αλγόριθμος, καθότι έχει την ίδια απόδοση, έχει πολύ μικρότερη πολυπλοκότητα, κάτι που τον κάνει πολύ προσιτό. Και το καταλαβαίνουμε και επίσης από την παρουσίαση του δικού μας σε σχέση με το άλλο, είναι πολύ πιο απλό στην περιγραφή. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ την Κοραλία Παπή για τη μεγάλη βοήθειά της στη συγγραφή και στη διόρθωση της εργασίας, καθώς και τον κύριο Καραγιαννίδη, στα πλαίσια του οποίου ήταν το μάθημα, καθώς και για τη χρήση στοιχείων θεωρίας από το σύγγραμμά του. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Μάλλον... Ένα διπλό χειροκρότημα, γιατί κρατηθήκαν και πολύ καλά μέσα στο χρόνο. Κάποιες ερωτήσεις.
Ένας τέτοιος αλγόριθμος, από τη στιγμή που είναι ήδη 4 φορές γρηγορότερος στις συγκρίσεις του και αυτά που είδαμε πριν, μπορεί να υλοποιηθεί ευκολότερα σε hardware, ώστε να είναι έτοιμος για να χρησιμοποιηθεί κατευθείαν σε μια συσκευή η οποία θα κάνει αυτή την αποδιαμόρφωση? Είναι τόσο πιο απλός και σε υλοποίηση με software, με μικροελεκτρική και σε hardware. Δηλαδή, η πολυπλοκότητα των πράξεων βελτιώνει και την απόδοση και στα δύο συστήματα, όπως και να φτιαχτεί. Αλλά συγκεκριμένα τέτοια συστήματα συνήθως γίνονται με software παρά με hardware, γιατί είναι και συνήθως απλά υπολογιστικά όταν είναι soft decision. Ενώ τα hard decision, όπως είδαμε στα αριστερά, κίνηση διαφάνειας, συνήθως γίνονται και με hardware, γιατί έχουν πάρα πολλούς υπολογισμούς. Κάποια άλλη ερώτηση? Το σύστημα δεν τραβάει, εδώ ήταν βασική καρδιά του συστήματος. Να ρωτήσω εγώ, τι θόρυβο βάλατε για προστομίωση? Οι τιμές του θορύβου ξεκινούσαν στο γράφημα από 0 dB μέχρι και 18. Τι είδος θορύβου, λέει, γκαουσιανό? Ήταν λευκός γκαουσιανός. Εάν είχατε άλλο είδος θόρυβο, κρουστικής μορφής, ας πούμε, θα είχατε πρόβλημα? Θα άλλαζε τελείως την ανάλυση. Δηλαδή, σε όλα τα συγκρινόμενα paper στη βιβλιογραφία χρησιμοποιούσαν τον λευκό γκαουσιανό, ο οποίος είναι και μέτρο για να βρεις τη βέλτιστη απόδοση που μπορείς να έχεις, γιατί είναι ένας φόρυβος που ξέρεις κατά κάποιο τρόπο τι μπορεί να κάνει σε σχέση με άλλους φορύβους. Πιθανόν να είχαμε πρόβλημα. Όπως και όλοι οι αλγόριθμοι, οι παρόμοιοι soft decision. Δηλαδή, αν είχατε μία αύξηση της πληροφορίας πολύ απότομη, αν κάνουμε μία προσομοίωση στο internet traffic, ας πούμε, και είχες ξαφνικά όλοι μαζί στέλνουν πληροφορίες σε εσάς, οπότε θα είχατε τέτοια διαχείριση ακόμα και το να βρείτε σωστά τις περιοχές? Δηλαδή, πόσο εύρωστο είναι στον ορισμό των περιοχών, αν ο θόρυβος αλλάζει αυτά τα χαρακτηριστικά? Δηλαδή, μήπως σε θόρυβο περιβάλλον πρέπει να αλλάξει η διαμέρυση του πρώτου ταρτημόριου, αυτό ρωτάω. Πολύ πιθανό. Όπως επίσης και ανάλογα το τι στέλνεις. Δηλαδή, εμείς κάναμε την υπόθεση ότι τα σήματα είναι ισοπίθανα, γι' αυτό και οι περιοχές είναι έτσι. Δηλαδή, σε μια πιο ρεαλιστική έκδοση θα έπρεπε να είναι μεταβλητές οι περιοχές απόφασης μεταξύ των δύο κύκλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Κάποια άλλη ερώτηση? Αν όχι, ξανά ευχαριστούμε. Περνάμε σε μια πιο κατασκευαστική εργασία. Θα ήθελα λίγο την προσοχή σας στην επόμενη και στην τέταρτη εργασία. Συμμετέχουν στο διαγωνισμό για το καλύτερο, την καλύτερη εργασία του συνεδρίου, οπότε η ψήφος σας είναι καθοριστική και μετράει πάρα πολύ. Αφορά μια κυκλική κεραία υποβάθρου, η οποία βρίσκεται πάνω από ένα υπόστρωμα με τα υλικά. Συγγραφέας είναι ο κύριος Τζαρούχης Δημήτριος. Παρακαλώ, κύριε Τζαρούχη. Καλησπέρα από μένα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντωνόπουλε και κύριε Χατζηλιντεάδη. Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά από το συνέδριο που μου δίνουν τη χαρά και τη τιμή να βρίσκομαι εδώ. Αυτή τη στιγμή υπηρετώ την πατρίδα και μπορείτε να φανταστείτε μια αφορμή να δω διάφορο κόσμο είναι πάντα πολύ συγκινητική. Επίσης, να ζητήσω εκ των προτέρων συγγνώμη γιατί την παρουσίαση που θα παρακολουθήσετε τώρα την έκανα πολύ γρήγορα λόγω του ότι δεν είχα υπολογιστεί να την κάνω μέσω στρατό που είμαι. Οπότε, συγχωρέστε με για πιθανά τυπογραφικά ή ορθογραφικά ή οτιδήποτε. Θα σας δείξω μία σύντομη μαθηματική ανάλυση ενός ηλεκτρομαγνητικού προβλήματος. Αυτό έγινε στα πλαίσια της διπλωματικής μου, ένα μέρος της οποίας είναι αυτό το πρόβλημα. Να σας μιλήσω λίγο για τις κεραίες κυκλικής μακροτενίας. Οι κεραίες αυτές αποτελούν κλασικές κεραίες
στην χρήση και στο σχεδιασμό RF συστημάτων. Και όπως μπορεί κανείς να καταλάβει από το όνομα, πρόκειται για κεραίες, οι οποίες έχουν ένα patch κυκλικό που βρίσκεται πάνω σε ένα διηλεκτρικό υπόστρωμα και από κάτω φυσικά είναι το ground. Αυτές οι κεραίες είναι αρκετά ελκυστικές, διότι σχεδιάζονται εύκολα, τυπώνονται πάνω σε ένα υπόστρωμα και με διάφορα μοντέλα μπορούν να επιληθούν αναλυτικά. Αυτό κάποιες φορές το θέλουμε γιατί μας γλιτώνει από χρόνο και από ώρες προσομοίωσης. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το μοντέλο του αντιχείου, που θα σας εξηγήσω αργότερα τι είναι, μπορεί κανείς να βγάλει μία συνάρτηση του από τι εξαρτάται η συχνότητα συντονισμού αυτής της κεραίας. Όπως βλέπει κανείς, εξαρτάται από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, δηλαδή από την ακτίνα α και το ύψος του υποστρώματος, όπως επίσης και από το υλικό, το μη δηλαδή και το ε, την ηλεκτρική διαπερατότητα και τη μαγνητική. Το μοντέλο του αντιχείου που χρησιμοποιείται για την ανάλυση τέτοιων είδους κεραιών βασίζεται στην παραδοχή ότι κυρίως το πεδίο βρίσκεται εντός της κεραίας, εντός της κοιλότητας, σχηματίζοντας με αυτόν τον τρόπο μια κοιλότητα. Αυτό είναι κοντά στην πραγματικότητα όταν μιλάμε για πολύ μικρά πάχη υποστρώματος και για υλικά με υψηλό κόντραστ, δηλαδή για υψηλές τιμές έψιλον. Το μοντέλο του αντιχείου μας ορίζει επομένως ότι οι πάνω και κάτω επιφάνειες, οι μεταλλικές, τις θεωρούμε ως μεταλλικούς αγωγούς, τέλειους μεταλλικούς αγωγούς, και την παράπλευρη κυλινδρική επιφάνεια σαν τέλειο μαγνητικό αγωγό. Αυτό που θα δούμε αργότερα μας δίνει τις συνθήκες που θα χρησιμοποιήσουμε για την επίλυση του προβλήματος. Τώρα, ένα άλλο κλασικό εργαλείο, και σας παρακαλώ μην τρομάξετε, δεν είναι τίποτα, ξέρω εγώ, λίγο Maxwell παραπάνω, είναι τα διανυσματικά δυναμικά. Είναι κλασικά, σε οποιοδήποτε κλασικό βιβλίο κεραιών θα τα βρείτε, ουσιαστικά πηγάζουν από τις εξισώσεις του Maxwell και είναι ένα λογιστικό μέγεθος, συνήθως δεν έχει φυσική υπόσταση, το οποίο μας διευκολύνει στην ανάλυση. Τα διανυσματικά δυναμικά, το α και το f, που λέγονται ηλεκτρικά και μαγνητικά δυναμικά, αντίστοιχα, α και f, υπακούν στην εξίσωση του Helmholtz. Επομένως, αν κανείς εφαρμόσει την εξίσωση του Helmholtz και την επιλύσει, τότε με τους τύπους που βλέπετε πάνω, γνωρίζει αυτομάτως το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο. Αυτό είναι το concept. Άρα, δηλαδή, για την επίλυση ενός προβλήματος βρίσκουμε τη λύση των δυναμικών και αφού την έχουμε βρει, τότε ξέρουμε και το πεδίο εντός, το πεδίο ανάλογο του προβλήματος. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο πρόβλημα, να το οριοθετήσουμε. Η κεραία που μελετήσαμε είναι μια κυκλική κεραία, όπως τη βλέπετε, η οποία έχει δύο περιοχές. Το πάνω, το γκρίζο, είναι το patch, άρα είναι μεταλλικό. Είναι ακτίνας α. Ωστόσο, το υπόστρωμα από κάτω έχει δύο περιοχές, όπως βλέπετε. Έναν εσωτερικό κύλινδρο και ένα εξωτερικό κέλυφος. Για αρχή, αφήνουμε ελεύθερο τον προσδιορισμό του τι είδους υλικά είναι αυτά και τα ονοματίζουμε έστω ε1-1 για την έξω περιοχή, ε2-2 για την μέσα περιοχή. Σημαντική ποσότητα είναι ο λόγος πλήρωσης, ήτα, να μην μπερδευτεί με αντιστάσεις ή άλλα πράγματα, ήτα, ο οποίος, όπως βλέπετε, είναι μικρότερος της μονάδας. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να παίξουμε με τον εσωτερικό κύλινδρο. Για να διευκολύνουμε λίγο την ανάλυση, θα μελετήσουμε μόνο την ύπαρξη τάφμη ρυθμού, εγκάρσιου δηλαδή μαγνητικού, κατά την κάθετη διεύθυνση, την οποία ορίζουμε ως ζήτα, πράγμα το οποίο ισχύει όταν το πάχος της κεραίας προς την ακτίνα του είναι μικρότερο από 2. Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί κανείς να το δει σε κλασικά βιβλία κεραιών. Εφόσον ψάχνουμε έναν τάφμη ρυθμό,
τα χέρια μας λύνονται και δεν χρειάζεται να επιλύσουμε τις δύο κάτω εξισώσεις. Φυσικά, υπό την παραδοχή του, δεν έχουμε πηγές, γιατί αυτή τη φορά μελετάμε μόνο ένα αντιχείο. Αντί να λύσουμε τις εξισώσεις κάτω του Helmholtz, τις διανυσματικές, το πρόβλημά μας ανάγεται σε ένα βαθμωτό πρόβλημα, του οποίου χρειάζεται μόνο να λύσουμε μία συνιστόσα του μαγνητικού δυναμικού, την ΑΖ, αλλά και για τις δύο περιοχές, την εσωτερική και την εξωτερική. Ένας τρόπος να επιλύονται τέτοιου είδους εξισώσεις είναι ο χωρισμός των μεταβλητών. Λόγω της κυλινδρικής συμμετρίας του προβλήματος, προσδιορίζουμε τις δυνατές λύσεις. Παρακαλώ, παρατηρήστε το εξής, ότι στην περιοχή 2 η έκφραση που είναι συνάρτηση της ακτίνας έχει τη μορφή μιας Bessel πρώτης τάξης. Ωστόσο, στην περιοχή 1, δηλαδή την εξωτερική περιοχή, η έκφραση έχει και μία Νόιμαν. Αυτό συμβαίνει διότι στην περιοχή 2 θέλουμε να συμπεριλάβουμε και την λύση όπου ρο ίσον 0, δηλαδή να συμπεριλάβουμε το κέντρο του κυλίνδρου. Και για όσους γνωρίζουν, στο κέντρο του κυλίνδρου ή αλλιώς αν βάλουμε 0 στην Νόιμαν την εξίσωση, θα απειριστεί. Πράγμα που δεν το θέλουμε. Ίσως είναι λίγο τεχνικό αυτό. Σε αυτές τις εξισώσεις, όπως παρατηρείτε, δεν γνωρίζουμε τα α1 σε 2, d2 κλπ. Δηλαδή όλους τους άγνωστους, τις άγνωστες σταθερές. Για τον προσδιορισμό αυτών των αγνώστων σταθερών, εφαρμόζουμε τις οριακές συνοριακές συνθήκες που υπαγορεύει το πρόβλημα. Όπως είπαμε πριν, έχουμε το μοντέλο του αντιχείου, πράγμα που μας λέει ότι έχουμε μηδενισμό του ηλεκτρικού πεδίου πάνω και κάτω της κεραίας και τον μηδενισμό του μαγνητικού πεδίου γύρω της κεραίας. Επίσης, χρειάζεται να εφαρμόσουμε και εξισώσεις συνέχειας, συνθήκες συνέχειας, όχι εξισώσεις, οι οποίες, όπως φαίνεται, χρειάζεται το πεδίο στην ένα περιοχή να ισούται με το πεδίο στην δύο περιοχή, στο σημείο όπου εφάπτονται αυτές οι δύο περιοχές. Μη σας τα πολυλογώ, είναι μαθηματικές πράξεις, έχει μαγειρική, ας το πούμε. Και αυτή η μαγειρική, με λίγη υπομονή, μας βγάζει σε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα, το κάτω, το μακρινάρι ειδικά, είναι ένας συνδυασμός παραγόγων Bessel, Νόιμαν εξισώσεων, κάπως ακατανόητο. Ωστόσο, πολλές φορές, κοινή τακτική είναι να προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες απολοποιήσεις. Ως μηχανικοί τουλάχιστον το χρειαζόμαστε αυτό. Εάν θεωρήσουμε ότι το γινόμενο της ακτίνας επί τον κυματικό αριθμό, τον ακτινικό κυματικό ρυθμό, είναι μικρότερο της μονάδας, τότε μπορούμε να κάνουμε την παραδοχή μικρού ορίσματος για τις Bessel συναρτήσεις, η οποία θα μας δώσει τις κάτω δύο πολύ απλές και πολύ κομψές συνθήκες συντονισμού. Παρακαλώ, δώστε βάση σε αυτές τις δύο κάτω εξισώσεις, διότι, όπως φαίνεται, οι συνθήκες αυτές λένε ότι αρκεί να πληρείται η προϋπόθεση μη 2 προς μη 1 να ισούται με αυτή την ποσότητα, τη δύναμη του ήττα. Η δύναμη αυτή, όπως θυμάστε από πριν, το ήττα, ο λόγος πλήρωσης, είναι μικρότερος της μονάδας ή ίσως, μάλλον ίσως δεν μπορεί να είναι, μικρότερος της μονάδας. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η ποσότητα είναι εν γέννη αρνητική. Δηλαδή, για να υπάρξει συντονισμός, δηλαδή αυτή η κεραία για να συντονίσει, να λειτουργήσει, ας το πούμε, σαν κεραία, ή τουλάχιστον αυτό το αντιχείο, θα πρέπει ένα από τα δύο υλικά, δεν μας ενδιαφέρει ποιο, αν είναι το μέσα ή είναι το έξω, θα πρέπει να είναι αρνητικό. Να έχει δηλαδή αρνητική μαγνητική διαπερατότητα. Αυτό για έναν φοιτητή ηλεκτρολόγο, με καλούς δασκάλους στα παιδεία κλπ, θα ενδεχομένως να τον ξάφνιαζε, γιατί όπως ξέρουμε, το να αναζητήσουμε αρνητική μαγνητική διαπερατότητα είναι κάτι που δεν το συναντούσαμε στα προβλήματα, εντός ή εκτός τάξης. Όμως, οι τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών
Μας έχουν δείξει ότι μπορούν με κάποιους τρόπους να παραχθούν κάποιες διατάξεις, οι οποίες ονομάζονται μεταυλικά, και οι οποίες αυτές οι διατάξεις μας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε υλικά με ενδεχομένως αρνητικές τιμές, τόσο του μη όσο και του ε, τόσο δηλαδή της μαγνητικής δραπετότητας όσο και της ηλεκτρικής. Επίσης, να μην ξεχάσω, έστω ότι μπορούμε να φτιάξουμε ένα υλικό το οποίο έχει αρνητική μαγνητική δραπετότητα. Αυτό σημαίνει, παρατηρώντας την σχέση, ότι η κοιλότητα αυτή συντονίζει ανεξάρτητα της συχνότητας. Γιατί όπως βλέπετε, δεν υπησέρχεται σε αυτή την εξίσωση πουθενά η συχνότητα. Αυτό είναι συμπέρασμα πάρα πολύ σημαντικό, διότι αν το εκμεταλλευτούμε, μπορούμε να δούμε και να κατασκευάσουμε, τουλάχιστον θεωρητικά, μια κοιλότητα η οποία θα συντονίζει όσο μικρή ή μεγάλη είναι, δηλαδή ανεξάρτητα των διαστάσεων. Όπως σας έδειξα στην αρχή, η συχνότητα συντονισμού εξαρτάται του μεγέθους. Τώρα, για να το φέρω και λίγο στο πιο πρόσχαρο, κάποιες εφαρμογές που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτά τα αποτελέσματα και που υπάρχουν στη βιβλιογραφία, προτείνουν μάλλον κάποιες τοπολογίες που πιθανόν να μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Όπως για παράδειγμα ένα άρθρο του 2008, στο οποίο οι συγγραφείς, τοποθετώντας αυτά τα δαχτυλίδια, τα οποία αυτά δαχτυλίδια ουσιαστικά προσομοιώνουν αυτό που λέμε το αρνητικό μη, προσπαθούν να δείξουν ότι ναι, όντως ισχύει κάτι τέτοιο. Ή, κατά τη γνώμη μου, ένας πάρα πολύ έξυπνος τρόπος, του 2012, μια άλλη ομάδα έδειξε ότι βάζοντας αυτό το πράγμα ανάμεσα, σαν σάντουιτς, βάζοντας το ανάμεσα, μπορεί να επιτευχθεί αρνητικό ε. Αν δεν θυμάστε, όπως βλέπετε, έχουμε και δεύτερη σχέση διασποράς και συνθήκη συντονισμού, η οποία εξαρτάται από το ε. Και φυσικά, για να ευλογήσουμε και τα γένια μας, αυτή τη στιγμή ο κύριος Καραμάνος Θεοδόσιος βρίσκεται στη Χάγη, στο UCAP, και παρουσιάζει μία δική μας πρόταση βάσει της μαθηματικής ανάλυσης και του πονήματος του δικού του, ώστε να επιτύχουμε αρνητικό ε. Όπως βλέπετε, η τοπολογία είναι απλή. Μιλάμε για τα φύλλα αυτά που έχουν το περίεργο με ανδρικό σχήμα, τα οποία είναι ακτινικά τοποθετημένα. Κάπως σαν το επιστέγασμα όλων των αναζητήσεων που κάναμε. Αυτά τα λίγα. Ελπίζω να μην σας δημιουργήσω πολλές απορίες. Πρωτού τελειώσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Νίκο Κανταρτζή, που ήταν επιβλέπων της εργασίας μου, τον κύριο Θεοδόσιο Καραμάνο, τον κύριο Άκη Αμανατιάδη και επίσης στην Επιτροπή τον καθηγητή κύριο Τσιμπούκη, τον κύριο Γιούλτσι και τον κύριο Παπαγιαννάκη για τη βοήθειά τους και για τις παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαρούχη. Ερωτήσεις. Εδώ, στη μεσαία πτερία, παρακαλώ, το μικρόφωνο. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω, η κατασκευή των υλικών με αρνητικό μη ή και με αρνητικό έψιλον, έχει να κάνει καθόλου με τη μέθοδο απότομης ψήξης που χρησιμοποιούμε σε παραμαγνητικά υλικά? Δηλαδή, η μέθοδος είναι παρόμοια? Υποθέτω πως όχι. Και λέω υποθέτω διότι η έννοια του υλικού που παρουσίασα εδώ δεν είναι με την έννοια ίσως της χημίας, δηλαδή ότι έχουμε ένα υλικό, ας το πούμε ομογενές, αλλά είναι με την έννοια του υλικού ως προς τη συχνότητα που το λειτουργούμε. Δηλαδή, αν κανείς σκεφτεί από τη χημεία ότι υπάρχουν μικρά-μικρά μόρια, τα οποία, ας το πούμε, στις ορατές συχνότητες
είναι τόσο μικρά που δεν μπορούμε να τα διακρίνουμε. Επομένως, το βλέπουμε αυτό σαν ένα ομογενές τμήμα, ένα ομογενές πράγμα. Έτσι και εδώ φτιάχνουμε υλικά τα οποία αποτελούνται από πολλά μικρά μακρομόρια που προφανώς στις οπτικές συχνότητες τα βλέπουμε, είναι διακριτά, αλλά στις συχνότητες που το λειτουργούμε, στα λίγα γιγαχέρτς, είναι ομογενή. Άρα, κατά αυτή την έννοια, δεν γνωρίζω αν κάτι τέτοιο συμβαίνει. Διότι η ερώτηση που κάνατε, νομίζω, αφορά χημικές διεργασίες ελέγχου και κατασκευής μαγνητικών ή παραμαγνητικών υλικών. Έτσι δεν είναι? Για να σου λύσουμε την απορία, τα υλικά αυτά δεν είναι πραγματικά υλικά που βρίσκεις στη φύση, αλλά είναι περιοδικές δομές. Δηλαδή, κατασκευάζουμε το δαχτυλιδάκι αυτό, το βάζουμε το ένα δίπλα στο άλλο. Οπότε, όταν φωντιστεί από κάποια ακτινοβολία, από με πέσει πάνω κάποια συχνότητα, παρουσιάζει σαν ιδιότητα αρνητικό ΜΚΕ, το οποίο εμείς το μετράμε όσον αφορά τη σκέδαση. Δηλαδή, δεν σκεδάζει την κατεύθυνση που το περιμέναμε. Για να μην σκεδάσει και την κατεύθυνση, πρέπει ο δείκτης διάθαλασης να είναι λίγο διαφορετικός. Πάει σε άλλη κατεύθυνση, αλλά είναι αρνητικός. Σκέψου το σαν μια περιοδική δομή επαναλαμβανόμενων στοιχείων το ένα δίπλα στο άλλο. Άλλες απορίες? Στη μεσαία πτέρυγα, κάπου ψηλά, και εκεί μετά. Δώσε τη μεσαία πτέρυγα πρώτα και μετά πάμε από εκεί. Δημήτρη, καταρχήν συγχαρητήρια. Τα λέγαμε και το πρωί για την όλη εργασία. Εδώ με βλέπεις. Θωμά, σήκω για να σε δίνει. Ευχαριστώ, Θωμά. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, είπες, ρε παιδί μου, στο βαθμό των παραδοχών που κάνεις για την κατασκευή της κεραίας αρχικά, ότι μπορεί να γίνει οσοδήποτε μικρή και θα δουλεύει ανεξάρτητα της συχνότητας. Αντίθετα, τα μεταλλικά, όπως τουλάχιστον ξέρω εγώ, παρουσιάζουν αυτές τις επιθυμητές ιδιότητες, τον αρνητικό μη, το αρνητικό έψιλον, σε πολύ μικρές περιοχές συχνοτήτων και για πολύ συγκεκριμένες διαστάσεις. Και δεν ξέρω, θέλω να μου πεις αν αυτό αναιρεί την προηγούμενη δυνατότητα που δίνει. Ωραία. Επέτρεψέ μου να σου ξαναδείξω, να σας ξαναδείξω, συγγνώμη, την σχέση διασποράς. Εφόσον χρησιμοποιούμε μεταλλικά για να επιτύχουμε αρνητικές τιμές του μη, τότε γνωρίζουμε ότι αυτά τα υλικά είναι highly dispersive, δηλαδή εμφανίζουν πάρα πολύ ισχυρή συχνοτική διασπορά ή, με άλλα λόγια, εξαρτάται η τιμή του μη πάρα πολύ έντονα από τη συχνότητα. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η εξίσωση εκ των πραγμάτων εμπεριέχει την εξάρτηση της συχνότητας. Άρα, κατά αυτή την έννοια, επηρεάζει το bandwidth και επηρεάζει φυσικά την θέση του συντονισμού. Νομίζω σου απάντησα. Εκεί κάπου κάποιος είχε σηκώσει το χέρι του. Καλησπέρα από εδώ. Μια ερώτηση μόνο. Το σκοπό θα ήθελα να καταλάβω, δηλαδή τι το ιδιαίτερο τελικά έχει αυτή η κεραία και πώς ξεκίνησε η μελέτη, για ποιο λόγο αυτό. Και καλός πολίτης. Ευχαριστώ. Το ιδιαίτερο για την κεραία. Η κεραία φαίνεται πως αυτό το πρόβλημα είναι λίγο το τελευταίο πράγμα που μας απασχολεί, διότι αυτό το πρόβλημα είναι κυρίως ένα πρόβλημα ηλεκτρομαγνητισμού. Με το που μπαίνει το κόνσεπτ ότι μπορούμε να έχουμε υλικά αρνητικού ε και αρνητικού μη, ουσιαστικά ξανασκεφτόμαστε και ξαναστοχαζόμαστε πάνω σε ίδια προβλήματα, κλασικά προβλήματα, αυτή τη φορά αφήνοντας την ελευθερία να δούμε αν μπορούμε να βάλουμε αρνητικά υλικά, θετικά υλικά. Οπότε, κατά αυτή την έννοια, το ουσιώδες αυτής της εργασίας είναι το αυτό καθεαυτό ηλεκτρομαγνητικό πρόβλημα, το οποίο βέβαια μας δίνει σχεδιαστικές γραμμές, μας δίνει προτάσεις για κεραίες ή για άλλες εφαρμογές. Για παράδειγμα, η κεραία είναι μία εφαρμογή αυτού του πράγματος, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως φίλτρο ή ως κάτι άλλο. Ακριβώς όμως, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατασκευάζουμε υλικά με αρνητικό ή θετικό, ή αρνητικό μη και έψιλον, τότε είναι ζητούμενο, αν και κατά πόσο είναι αποδοτικές αυτές οι κεραίες, αν μπορούμε όντως να τις φτιάξουμε. Επομένως, δεν εστιάζουμε τόσο πολύ στις κεραίες. Τουλάχιστον σε αυτή την εργασία, γι' αυτό το κομμάτι. Είναι πιο πολύ παιδιακό το πρόβλημα. Είναι σαν να λύνεις το πρόβλημα αυτό ξανά στην τάξη.
Δηλαδή, αν το έλυσες μια φορά στη τάξη, υποθέτοντας ότι έχεις ένα κλασικό υλικό ε και μη θετικά, αυτή τη φορά για δοκίμασε τι γίνεται με αρνητικά. Πράγμα το οποίο υπάρχει στη βιβλιογραφία και είναι ουσιαστικά τώρα προϊόν μελέτης. Αποτελεί πεδίο έρευνας. Συγγνώμη, κολλάω κιόλας. Κάποια άλλη ερώτηση? Μια τελευταία ερώτηση εκεί. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω ήταν ότι, για να το συνδέσω και με τα προηγούμενα, είχαμε ακούσει ότι για να εκμεταλλευτούμε το ελεύθερο φάσμα πάνω από 20 GHz, υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστούν κάποιες συσκευές που θα εκπέμπουν σε εκείνες τις συχνότητες. Ωραία. Και ήθελα να σε ρωτήσω, αυτή η κεραία παρουσίαση εσύ, σε μια συμπεριφορά σε τέτοιες συχνότητες, πάνω από τα 20 GHz, θα ήταν καλύτερη όσο αφορά τις εμπορικές που υπάρχουν τώρα ή κάτι τέτοιο, και πώς θα συμπεριφερόταν και αν θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε αυτές τις συχνότητες? Εκ των προτέρων δεν ξέρω, γιατί για να χαρακτηρίσει κανείς μία κεραία θα πρέπει να λάβει υπόψη του την αντίσταση ακτινοβολίας, την απόδοση της κεραίας, το εύρος ζώνης, πράγματα τα οποία έως ένα βαθμό μπορεί κανείς να τα καλύψει προσομοιώνοντας τέτοιου είδους δομές. Αλλά σίγουρα, αν δεν κατασκευαστούν τέτοιες δομές, δεν μπορείς να έχεις απάντηση για αυτά. Άρα, δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό. Αν είναι καλύτερη ή χειρότερη. Αυτό που ξέρω είναι όμως ότι ανοίγει έναν δρόμο στοχασμού πάνω στο πόσο μικρές ή πόσο μεγάλες ή τι υλικά θα χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε αυτές τις κεραίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζαρούχη. Παρακαλώ. Η επόμενη δουλειά αφορά μικροκυματικά φίλτρα. Έχει γίνει από τον κύριο Τζαρούχη, από τον κύριο Βλάχο Δημητρόπουλο, τον κύριο Σταμάτιο Αμαρατιάδη και επιβλέποντας τον κύριο Νικόλαος Καταρτζής. Ξέρετε πάρα πολύ καλά όσοι είστε από το Αριστοτέλειο ότι οι λιπιακοί είμαστε πάρα πολύ λίγοι και δεν είμαστε μόνο λίγοι, είμαστε και τελείως όμοιοι. Είμαστε τελείως ίδιοι. Οπότε μην παραξενευτείτε αν θα δείτε ίδιο πρόσωπο, κύριε Τζαρούχη. Λοιπόν, χαίρετε για τους λόγους αυτής της παρουσίασης. Με λένε Τάκη, για να αλλάξουμε το όνομα. Ευχαριστώ πολύ ξανά. Σύντομα αυτή τη φορά. Αυτή πρόκειται για μια εργασία την οποία κάναμε στα πλαίσια του μαθήματος ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Με τη βοήθεια φυσικά του Άκη του Αμανατιάδη. Και ουσιαστικά μας είχε τεθεί το ερώτημα, προσομοιώστε και κατασκευάστε ένα φίλτρο. Ωραία, ωραία, το κάναμε, πήραμε βαθμό καλό, όλα καλά. Όμως πολλές φορές, όπως έχει πει και ο κ. Παπαγιαννάκης, όταν αναρωτιέσαι ή βρίσκεις το Θεό σου ή βρίσκεις τον πελά σου. Οπότε κάτι τέτοιο είναι εδώ. Χρέωσα αλλού τα credits στον κύριο Αντωνόπουλο. Όπως και να έχει, κάτι γίνεται εκεί πάνω με τα παιδεία. Λοιπόν, πρόκειται για ένα φίλτρο, μικροκυματικό. Τώρα, υποθέτω... Όχι, δεν υποθέτω τίποτα. Τα φίλτρα είναι διατάξεις οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα μετάδοσης ενός συγκεκριμένου σήματος. Όπως όλοι ξέρουμε, από διάφορα μαθήματα υπάρχουν 4 τύποι, ανάλογα με το ποιες συχνότητες, σε ποια μπάντα συχνοτήτων μας επιτρέπουν τη διάβασή τους. Είναι πάρα πολύ βολικό πολλές φορές τα κυκλώματα αυτά να τα υλοποιήσουμε με κυκλωματικά στοιχεία, όπως πυκνωτές και ποινία. Ωστόσο, όταν χρειαζόμαστε κάποιο φίλτρο στις υψηλές συχνότητες, τότε αυτά τα στοιχεία έχουν κάποιες εγγενείς αδυναμίες και έτσι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συγκεντρωμένα στοιχεία. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε τυπωμένες μικροκυματικές διατάξεις. Μία τέτοια αναλύσαμε και για τους σκοπούς του μαθήματος, που είναι αυτή η απλή. Πρόκειται, αν παρατηρήσετε από την... Α, συγγνώμη, τα φίλτρα αυτού του είδους χαρακτηρίζονται από τη γεωμετρία τους.
δηλαδή από το πώς είναι, ή από κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στη λειτουργία τους. Το συγκεκριμένο φίλτρο χαρακτηρίζεται ως ένα φίλτρο ανοιχτού βρόγχου. Αν παρατηρήσετε νοερά, δημιουργείται ένας βρόγχος που έχει εκεί ένα gap, το G, ένα διάκαινο, με εσωτερικό φορτίο. Το φορτίο αυτό το ονομάσαμε φορτίο τύπου μη, γιατί με λίγη φαντασία θυμίζει μη εσωτερικά. Αυτό το φίλτρο σχεδιάστηκε, προσημειώθηκε πάνω σε υπόστρωμα υλικού FR4, δηλαδή ένα τυπικό υλικό που μπορεί κανείς να αγοράσει από μαγαζιά ηλεκτρονικών. Μελετήσαμε κυρίως την απόκρισή του και επιπλέον κάναμε παραμετρικές αναλύσεις για να δούμε πώς μεταβάλλοντας το μέγεθος του εσωτερικού φορτίου ή τις άλλες διαστάσεις, πώς αυτό επηρεάζει τους συντονισμούς. Χρησιμοποίησαμε τη μέθοδο πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του χρόνου, μια κλασική μέθοδος για την οποία κανείς μπορεί να διαβάσει στη βιβλιογραφία. Τώρα είναι πιο πρακτική αυτή η εφαρμογή, δηλαδή έχουμε να κάνουμε με μιλιμέτ μεγέθους για όλες τις διαστάσεις. Αυτό ήταν το αρχικό μας πρότυπο. Κάτω βλέπουμε ποιες ήταν οι λεπτομέρειες της προσομοίωσης. Για να μην σας κουράζω, το προηγούμενο φίλτρο με αυτές τις διαστάσεις μας έδωσε μία απόκριση που μοιάζει κάπως έτσι. Συνήθως, στην μικροκυματική τεχνολογία, μας ενδιαφέρουν τα φίλτρα τα οποία είναι ζωνοπερατά για τιμές του reflection coefficient κάτω του μείον 10 dB. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε, αυτό το φίλτρο είναι ένα ζωνοπερατό φίλτρο, μας επιτρέπει δηλαδή τη διέλευση μίας ζώνης συχνοτήτων που βρίσκεται κατέρωθεν περίπου των 2,5 GHz. 2,5 GHz είναι τυπικές εφαρμογές Wi-Fi, WiMAX. Παρατηρήστε ότι υπάρχουν δύο κοιλάδες, ας το πούμε, οι οποίες κάθε μία επηρεάζεται διαφορετικά. Η μία αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στα 2,5 GHz οφείλεται, και το βλέπετε εδώ, θα πρέπει να παίζει το βιντεάκι, αλλά δεν παίζει. Όπως παρατηρείτε, η μία κοιλάδα στα 2,5 GHz, ο πρώτος συντονισμός δηλαδή, επηρεάζεται κυρίως από τον βρόγχο, ενώ η πιο διπλανή επηρεάζεται από το φορτίο. Αυτό είναι μία ένδειξη που μας δίνει τη δυνατότητα, μεταβάλλοντας είτε το βρόγχο είτε το φορτίο, να μετακινήσουμε έναν από τους δύο συντονισμούς. Και ουσιαστικά αυτό που κάναμε ήταν να παίξουμε με αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, η αυξομοίωση της παραμέτρου D2, που η παράμετρος D2 είναι το ποδαράκι του μη, εκατέρωθεν. Έχουμε στο σχήμα διάφορες συμπεριφορές, όπως για παράδειγμα, εάν μικρύνουμε πάρα πολύ το D2, τότε η συμπεριφορά του φίλτρου τίνει να γίνει προς την πλευρά των 2,5 GHz. Ανάλογα για την D3, που D3 είναι το πάχος του... Το βλέπετε βασικά, δεν ξέρω πώς να το πω. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα ήταν όταν αρχίσαμε και μεταβάλαμε το D4, που είναι η απόσταση των δύο ακριανών σημείων του εσωτερικού φορτίου, τότε παρατηρήσαμε ότι από πολύ στενή ζώνη φίλτρο γίνεται αρκετά ευρεία ζώνη. Αυτό είναι ενδιαφέρον εάν κανείς θέλει να σχεδιάσει ένα φίλτρο μικρής ή μεγαλύτερης ζώνης διέλευσης. Επίσης, υπήρχε μία τιμή που αυτό έχει ενδιαφέρον, όπου η λειτουργία του φίλτρου, ας το πούμε, καταστρεφόταν εντελώς. 18,4 mm. Πιο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί δεν ακούγεστε. Ναι, συγγνώμη. Τώρα, τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν καθαρά με διαφορετικές
τιμές από τις παραμέτρους. Η ουσία είναι ότι δοκιμάσαμε τις δυνατότητες της μεθόδου τις υπολογιστικές και επίσης δημιουργήθηκε μία οικογένεια φίλτρων που ανάλογα με το τι χαρακτηριστικά επιθυμούμε σχεδιάζουμε αναλόγως τις διαστάσεις. Ναι, αυτά. Είναι λίγο πιο απλό αυτό και πιο πρακτικό σχέση με το προηγούμενο. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Κάποιες ερωτήσεις. Μια που είναι πρακτικό, το κατασκευάσατε. Βέβαια. Και τα αποτελέσματα της κατασκευής των μετρήσεων που κάνατε και με τα θεωρητικά τα δικά σας. Πολύ κοντά. Ωστόσο, το ζήτημα είναι ότι στο RF Design χρειαζόμαστε φίλτρα τα οποία έχουν ίσως και πιο απότομη απόκριση. Μπορεί κανείς να το επιτύχει αυτό βάζοντας διαδοχικά τέτοια κελιά, έτσι ώστε να δημιουργήσει φίλτρα δεύτερης, τρίτης τάξης. Το συγκεκριμένο φίλτρο, με την έννοια της τάξης του φίλτρου, είναι δεύτερης τάξης φίλτρου. Άρα, σε εφαρμογές που κανείς χρειάζεται πιο απότομα φίλτρα, τοποθετήσαμε 3 ή 4 κελιά. Και εκεί είδαμε ότι επηρεάζεται και λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, ουσιαστικά, σε αυτή την εργασία, θέλαμε να δούμε τους μηχανισμούς. Άρα, ναι, είδαμε κάποια αποτελέσματα να είναι πολύ κοντά, αλλά είδαμε και κάποια αποτελέσματα να μην είναι πολύ κοντά σε αυτά που προβλέπαμε. Επομένως, είναι δηλαδή θέμα διερεύνησης. Κάποια μέθοδο βελτιστοποίησης, αν θέλατε, για αποτελέσματα ή απλώς δοκιμές? Ναι, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Δεν χρησιμοποιήσαμε. Ωστόσο, το επόμενο βήμα ήταν να χρησιμοποιήσουμε κάποιους γενετικούς αλγορίθμους που να μας δίνανε τις βέλτιστες διαστάσεις του φίλτρου αυτού. Μάλιστα. Ερωτήσεις από το ακροατήριο κάτω. Αν όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Για την Χαίρετε. Παρουσίαση. Και περνάμε λίγο στην οπτική. Ο κύριος Σωτήρης Παπαδόπουλος θα μας παρουσιάσει μία εργασία για σύμφωνη λήψη οπτικού κύματος σε ΕΙΝΑ. Θέλω και αυτή την εργασία να την προσέξετε. Είναι υποψήφια για το βραβείο καλύτερης εργασίας. Παρακαλώ, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποια κομμάτια της διπλωματικής μου εργασίας. Η διπλωματική αυτή ουσιαστικά έγινε στο Πανεπιστήμιο της Λοζάνης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και θέλω να ευχαριστήσω τους δύο επιβλέποντες της εργασίας. Είναι ο κύριος Τεβενά από το Πανεπιστήμιο της Λοζάνης και ο κύριος Κριεζής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ξεκινάμε. Να δούμε λίγο την δομή της παρουσίασης αυτής. Αρχικά θα πούμε κάποια πράγματα για την αυθόρμητη σκέδαση του φωτός σε οπτική ίνα. Ό,τι μας ενδιαφέρει θα πούμε, όχι πάρα πολλά. Μετά θα συζητήσουμε για κάποια συστήματα κατά ενημένων αισθητήρων οπτικών ινών που μας ενδιαφέρουν για την παρούσα εργασία. Μετά θα πούμε κάποια πράγματα για τη σύμφωνη ανίχνευση και στο τέλος θα την εφαρμόσουμε σε συστήματα OTDR και BOTDR, τα οποία θα σχολιαστούν στην πορεία. Ωραία. Ξεκινάμε με την αυθόρμητη σκέδαση φωτός σε οπτικές ίνες. Καθώς το φως διαδίδεται μέσα στην ίνα, συναντάει κάποιες ανομοιογένειες. Με αυτή τη διάδοσή του ουσιαστικά σκεδάζεται μέσα από αυτές τις ανομοιογένειες και έχουμε ένα πιστοσκεδαζόμενο σήμα, το οποίο είναι και ουσιαστικά αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε στην εργασία μας, το πιστοσκεδαζόμενο σήμα. Αν αυτές οι ομοιογένειες είναι σταθερές, τότε μιλάμε για σκέδαση Rayleigh, δηλαδή αυτές οι ανομοιογένειες δεν αλλάζουν με το χρόνο, ενώ εάν πρόκειται για διαδιδόμενες ανομοιογένειες, ουσιαστικά ακουστικά κύματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την θερμοκρασιακή κατάσταση της οπτικής ίνας, μιλάμε για τη σκέδαση Brillouin. Συγκεκριμένα στη σκέδαση Brillouin έχουμε και μία αλλαγή της συχνότητας του φωτός και περίπου στις οπτικές είναι συνήθως είναι περί τα 11 GHz, η διαφορά στη συχνότητα. Περνάμε να πούμε κάποια
εισαγωγικά για τα συστήματα κατανημένων αισθητήρων οπτικών ινών. Αρχικά να σχολιάσουμε τα συστήματα Optical Time Domain Reflectometry. Αυτά χρησιμοποιούν σκέδαση Rayleigh. Και ουσιαστικά την πληροφορία του μας ενδιαφέρει, τη φέρει η ισχύς τους. Με αυτά μπορούμε να μετρήσουμε απώλειες στην ίνα, να εντοπίσουμε κάποια σημεία συνέχειας, κατεστραμμένα σημεία και σε κάποιες εφαρμογές, αν και λίγο περιορισμένες, να έχουμε και μια αίσθηση της θερμοκρασίας στην ίνα. Περνάμε μετά ουσιαστικά σε ένα αντίστοιχο σύστημα, είναι πάλι Optical Time Domain Reflectometry, αλλά αυτή τη φορά είναι BriUIN, το BOTDR, το οποίο χρησιμοποιεί τη σκέδαση BriUIN. Γιατί... Ωραία. Λοιπόν, η πληροφορία λοιπόν, έρχεται στη συχνότητα του φωτός, δηλαδή οι διαφορές στη θερμοκρασία ή στη μηχανική τάση ουσιαστικά θα οδηγήσουν σε διαφορετική αλλαγή συχνότητας του φωτός και εφόσον εμείς μπορέσουμε αυτή να την μετρήσουμε, τότε θα έχουμε μια πληροφορία για τη θερμοκρασία και τη μηχανική τάση. Συγγνώμη. Διάφορες εφαρμογές του τελευταίου είναι για την παρακολούθηση της δομικής υγείας γεφυρών, κτηρίων, φραγμάτων, διαφόρων κατασκευών ή σε αγωγούς μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου και επίσης κάποιες παρακολουθήσεις γεωλογικών μεταβολών, θάβοντας την ίνα, ας πούμε, μέσα στο έδαφος κτλ. Ας δούμε τώρα λίγο πιο λεπτομερώς πώς λειτουργεί ένα Optical Time Domain Reflectometry σύστημα, OTDR, θα λέω από εδώ και πέρα. Ουσιαστικά, περιλαμβάνει μία πηγή φωτός, ένα λέιζερ συνήθως. Στην πορεία σχηματίζεται ένας στενός παλμός, περί τα εκατοντάδες ή δεκάδες νανοσεκόντ, παλμός φωτός, και στέλνεται μέσα στην ίνα. Καθώς λοιπόν ο παλμός αυτός διαδίδεται μέσα στην ίνα, αρχίζει να εκθετικά να αποσβαίνει η ισχύ του. Με αυτόν τον τρόπο, αυτό συμβαίνει λόγω κυρίως της σκέδασης Rayleigh, η οποία ουσιαστικά στέλνει πίσω ένα πιστοσκεδαζόμενο σήμα, το οποίο είναι αυτό που βλέπουμε εδώ, μια ουσιαστικά εκθετικά αποσβενήμενη παράσταση στο χρόνο συνεχής, μέχρι φυσικά το σημείο που θα τελειώσει η ίνα και πλέον δεν θα υπάρχει άλλη σκέδαση. Εδώ πέρα βλέπουμε μια τυπική μέτρηση του συστήματος OTDR. Στο συγκεκριμένο έχουμε συνδέσει δύο ίνες σε συνέχεια. Αρχικά βλέπουμε στο σημείο ένωσής τους μία μικρή ανάκλαση του παλμού, ανάκλαση φρενέλ ουσιαστικά και κάποιες απώλειες λόγω αυτής. Και από την κλίση των ευθειών μπορούμε να έχουμε μία εκτίμηση του συντελεστή απολειών της κάθε οπτικής ίνας. Είναι σημαντικό να πούμε ότι απαιτείται καταγραφή πολλαπλών μετρήσεων, γιατί στην συγκεκριμένη περίπτωση το σήμα είναι πολύ χαμηλής ισχύος. Άρα, θόρυβοι που είναι χρονομεταβαλλόμενοι δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα. Άρα, με την καταγραφή πολλών μετρήσεων και μετά διαμορφώνοντας το μέσο όρο αυτών, μπορούμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Συνεχίζουμε με την σύμφωνη ανίχνευση. Περισσότεροι όσοι είστε εξοικειωμένοι με τον τοπικό ταλαντωτή που χρησιμοποιεί η σύμφωνη ανίχνευση, είναι ουσιαστικά το κύριο πράγμα, ας πούμε, που προστίθεται στο σύστημά μας για να καταφέρουμε κάποια θετικά αποτελέσματα, θα τα δούμε στην πορεία. Ο τοπικός ταλαντωτής είναι και αυτός μια πηγή φωτός. Πάλι πιο κοντά στο μικρόφωνο, δεν ακούω. Ναι. Ο τοπικός ταλαντωτής είναι και αυτή μια πηγή φωτός, η οποία στέλνει ένα σήμα και συζεύνεται με το σήμα που έρχεται από το πιστοσκεδαζόμενο, στη δικιά μας περίπτωση, σήμα. Σε περίπτωση που έχουν την ίδια συχνότητα αυτά τα δύο, μιλάμε για ομόδυνο δέκτη. Αν είναι διαφορετικές, μιλάμε για ετερόδυνο δέκτη. Ας κρατήσουμε από αυτό εδώ πέρα δίνει η εξίσωση, δίνει το ρεύμα στην φωτοδίωδο, το ρεύμα στο δέκτη. Ναι, αυτός είναι ο όρος ο οποίος εμείς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και βλέπουμε ότι ουσιαστικά το πλάτος του τοπικού ταλαντωτή ενισχύει το σείο μας
Και επίσης, λόγω της διαφοράς συχνότητας, τουλάχιστον για τον ετερόδεινο δέκτη, αυτό έχει μεταφερθεί και σε μια φασματική περιοχή, την οποία, εφόσον εμείς ελέγχουμε τη συχνότητα του τοπικού ταλαιοτή, ελέγχουμε και το πού θα βρίσκεται το σείο μας. Φυσικά, πολύ σημαντικός είναι και ο όρος αυτός, ο κος φι, ο οποίος το φι είναι ουσιαστικά, δεν το έγραψα, η διαφορά φάσης μεταξύ του τοπικού ταλαιοτή και του σήματος. Και θέλουμε φυσικά να είναι σε φάση τα δύο σήματα, όσο το δυνατόν γίνεται, για να μπορέσουμε να λάβουμε το σήμα μας. Οπότε, απαιτήσεις που έχει η Συμφωνία Ανίχνευση είναι η Συμφωνία Φάσης, όπως είπαμε, δηλαδή μια σύμφωνη πηγή. Σίγουρα θα χρησιμοποιήσω μια σύμφωνη πηγή σε στενό φάσμα. Και επίσης η Συμφωνία Πόλωσης. Για τη Συμφωνία Πόλωσης τώρα, στα συγκεκριμένα συστήματα, ίσως είναι λίγο δύσκολο να ρυθμίσουμε τον τοπικό ταλαντωτή να συμφωνεί στην πόλωση με το σήμα που θα έρχεται, το οπισθοσκεδαζόμενο, μιας και η πόλωση του αυτού του σήματος αλλάζει με το χρόνο. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε μια σταθερή κατάσταση πόλωση για τοπικό ταλαντωτή, η οποία θα μας δώσει καλά αποτελέσματα. Οπότε για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιούμε έναν στο κλάδο τοπικού ταλαντωτή έναν διακόπτη πόλωσης. Με αυτόν τον τρόπο παίρνουμε κάποιες μετρήσεις με μία, ας πούμε, κάθετη πόλωση και παίρνουμε άλλες τόσες, άμα θέλουμε, με την άλλη πόλωση που είναι κάθετη στην προηγούμενη ουσιαστικά. Με αυτόν τον τρόπο θα κρατήσουμε τις δύο συνιστώσεις του σήματος, αυτήν, κοστήτα, ας πούμε, και την άλλη του το ημίτονο θήτα. Θήτα είναι φυσικά η εκτροπή του σήματος σε σχέση με το τοπικό ταλαντωτή, η γωνία. Αν αυτά λοιπόν τα τετράγωνα τους τα αθροίσουμε, τότε παίρνουμε το τελικό σείο μας. Μία μέτρηση η οποία ουσιαστικά επαληθεύει όλη αυτή τη θεωρία είναι αυτή. Είναι μία μέτρηση στο χρόνο ή στην απόσταση, όπως θέλει το βλέπει κανείς. Βλέπουμε ότι με τη μία ή με την άλλη πόλωση στον τοπικό ταλαντωτή, αλλά με τη χρήση μόνο μίας, έχουμε πολύ μεγάλο αυξημένο θόρυβο πόλωσης, ενώ αν αθροίσουμε τα τετράγωνα, παίρνουμε το μαύρο κομμάτι, το οποίο ουσιαστικά είναι το ζητούμενο και έχουμε μειώσει κατά πολύ τον θόρυβο της πόλωσης σε αυτή την περίπτωση. Είναι σημαντικό ίσως να σχολιάσουμε ότι στην απευθείας ανίχνευση το ρεύμα ή τέλος πάντων η τάση που θα έρθει στον παλμογράφο είναι ανάλογη της οπτικής ισχύος. Ενώ δεν ισχύει το ίδιο για τη σύμφωνη ανίχνευση, η οποία είναι ανάλογη της ρίζας της οπτικής ισχύος, και αυτό είναι ίσως ένα από τα προτερήματα της σύμφωνης ανίχνευσης, με τη λογική ότι χρησιμοποιούμε συνήθως χαμηλής οπτικής ισχύος. Έχουμε χαμηλής οπτικής ισχύος σήματα και η απόδοση σε εκείνο το σημείο είναι καλύτερη σε αυτή την περίπτωση. Αυτό επαληθεύτηκε επίσης και με κάποιες πειραματικές μετρήσεις. Πράγματι, η σχέση που συνδέει τα δύο μεγέθη είναι αυτή. Συνεχίζουμε στο σύμφωνη ανίχνευση για τα OTDR συστήματα. Θυμίζω εδώ ότι τα OTDR συστήματα χρησιμοποιούν τη σκέδαση Rayleigh. Ας πούμε κάποια βασικά στοιχεία. Η χωρική ανάλυση ορίζεται σαν το μισό της χωρικής έκτασης του παλμού. Δηλαδή, έχουμε αυξημένη χωρική ανάλυση όταν... ναι, δεν έχουμε αυξημένη χωρική ανάλυση, αλλά τέλος πάντων ένας μικρός παλμός στο χρόνο, με μικρή έκταση στο χρόνο, μας δίνει καλύτερη χωρική ανάλυση από ό,τι έχουμε με ένα μεγαλύτερο παλμό φωτός. Φυσικά, είναι αρκετά δελεαστικό να χρησιμοποιήσουμε έναν στο χρόνο μια έκταση μεγάλη του παλμού, γιατί δίνει περισσότερη ενέργεια στο σύστημά μας. Και συνεχίζοντας και ορίζοντας το δυναμικό εύρος, θα δούμε πώς αυτό αλλάζει τα πράγματα. Το δυναμικό εύρος είναι η μέγιστη μετρήσιμη απώλεια που έχουμε. Και συνήθως έχει να κάνει με το ποσοστό της ισχύος που γυρνάει πίσω στο δέκτη και μετρούμε εμείς σαν οπισθοσκέδαση. Με κάποιες μετρήσεις που έγιναν με διαφορετική χρονική διάρκεια παλμού. Έχουμε εδώ στα 500 νανοσεκόν, βλέπουμε πως το δυναμικό εύρος είναι κοντά στα 10 dB, ενώ στα 50 νανοσεκόν το δυναμικό εύρος είναι στα 5 dB. Έχει δηλαδή αρκετά μεγάλη διαφορά. Τώρα που το ξαναβλέπω, ίσως υπάρχει ένα λάθος εδώ στη χωρική ανάλυση, αλλά θα ίσως το σχολιάσουμε στο τέλος.
Ωραία, ναι, αυτό υπάρχει αντίστροφη σχέση μεταξύ δυναμικού εύρους και χωρικής ανάλυσης. Ας μπούμε σε ένα πολύ σημαντικό παράγοντα θορύβου σε αυτά τα συστήματα. Είναι ο θόρυβος συμφωνίας Rayleigh. Είναι η δικιά μου μετάφραση αυτή, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι πιο επίσημο. Coherent Rayleigh Noise είναι η ονομασία του ουσιαστικά, CRN. Οφείλεται σε φαινόμενα συμβολής μεταξύ των πολλαπλών σκεδαζόμενων κυμάτων. Όταν λοιπόν ο παλμός μας είναι από ένα φως το οποίο είναι πολύ στενό σε εύρος ζώνης, τότε διάφορα φαινόμενα συμβολής μεταξύ των πολλών σκεδαζόμενων κυμάτων φέρνει αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε. Σε αυτή τη μέτρηση φαίνεται ο θόρυβος, ο Rayleigh, ο οποίος μπορεί να μειωθεί εφόσον αυξήσουμε το εύρος ζώνης της πηγής ή αυξήσουμε και, και τη χρονική διάρκεια του παλμού μας. Το Δέλτα είναι το εύρος ζώνης, το W είναι η χωρική του έκταση. Για να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να ελέγξουμε το θόρυβο αυτό, επιχειρούμε το εξής. Χρησιμοποιούμε αρχικά ένα λέιζερ με 2 MHz εύρος ζώνης και παρατηρούμε στο μπλε, είναι το μπλε που αντιστοιχεί στα 2 MHz, ότι έχουμε αυξημένο θόρυβο Rayleigh. Αυξάνοντας όμως το εύρος ζώνης της πηγής, στην προηγούμενη περίπτωση χρησιμοποίησαμε έναν διαμορφωτή φάσης για να το καταφέρουμε αυτό, βλέπουμε πως ο θόρυβος Rayleigh αρχίζει και μειώνεται σημαντικά. Ωραία, ας πούμε τώρα, αυτό είναι ουσιαστικά το κύκλωμα, το πειραματικό που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση ενός OTDR συστήματος ομόδυνης ανίχνευσης. Επαναλαμβάνω εδώ πέρα την εξίσωση για να σχολιάσουμε λίγο το θέμα της συμφωνίας φάσης του οπισθοσκεδαζόμενου σήματος και του τοπικού ταλαντωτή. Είναι αναμενόμενο ότι το οπισθοσκεδαζόμενο σήμα, η φάση του θα αλλάζει με το χρόνο. Οπότε ουσιαστικά εμείς αυτό που θα λάβουμε σαν σήμα, εφόσον πάρουμε όλες μας τις μετρήσεις και τα αθροίσουμε, δεν θα έχει, ο όρος συμβολής δεν θα έχει καμία επίδραση, τουλάχιστον θεωρητικά, λόγω του ότι η μέση τιμή ενός συνημητών είναι το 0 σε μία περίοδο. Παρ' όλα αυτά, αν σε κάθε μέτρηση τετραγωνίσουμε τη μέτρησή μας, την υψώσουμε στο τετράγωνο, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορούμε τουλάχιστον να έχουμε να μην έχουμε 0 στον όρο συμβολής, να έχουμε το 0,5 στην προκειμένη περίπτωση, ώστε να μπορέσουμε να εξάγουμε το σήμα μας, το οποίο είναι ήδη πολύ ενισχυμένο από τον τοπικό ταλαντωτή, οπότε αυτή η μείωση των 3 dB δεν είναι τόσο σημαντική. Για να δούμε πόσο σημαντικό είναι λοιπόν αυτός ο τετραγωνισμός, βλέπουμε εδώ μια σύγκριση στην οποία στο κόκκινο ή πράσινο, τέλος πάντων λίγο δεν τα βλέπω πολύ καλά, στο πάνω, στο καλύτερο ας πούμε, μεγαλύτερη δυναμικό εύρος, έχουμε το σήμα αφού έχει τετραγωνιστεί, ενώ από κάτω έχουμε τα ίδια σήματα ακριβώς, τα οποία δεν τετραγωνίστηκαν πριν γίνει η επεξεργασία του σήματος. Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτό προκύπτει ανάμεσα στα δύο μια διαφορά 13 dB. Μια σύγκριση μεταξύ απευθείας και ομόδυνης ανίχνευσης βλέπουμε επίσης εδώ, όπου εύκολα επιτυχάνουμε μια ενίσχυση του σήματός μας κατά 18 dB. Σχολιάσαμε πριν ότι για να μπορέσουμε να μειώσουμε τον θόρυβο Rayleigh θα πρέπει ουσιαστικά να αυξήσουμε το εύρος ζώνης της πηγής. Παρ' όλα αυτά ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι αρκετά καλό για να χρησιμοποιήσουμε σύμφωνη ανίχνευση, οπότε μία λύση είναι να πάρουμε πολλαπλές μετρήσεις χρησιμοποιώντας πολλά διαφορετικά μήκη κύματος και στο τέλος να πάρουμε το μέσο όρο αυτών. Γιατί συμβαίνει αυτό και πώς λειτουργεί ουσιαστικά? Για κάθε μήκος κύματος, για διαφορετικά μήκη κύματος, ο θόρυβος Rayleigh είναι διαφορετικός. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, εφόσον πάρουμε τον μέσο όρο, υπολογίζουμε πως θα μειωθεί η επίδρασή του. Το βλέπουμε αυτό και πειραματικά. Το πάνω-πάνω σήμα, το αποτέλεσμα το πειραματικό, είναι με ένα μήκος κύματος, δηλαδή, όπως είδαμε μέχρι τώρα, χρησιμοποιώντας μία συχνότητα. Μετά, αλλάζοντας τον αριθμό των κυμάτων, βλέπουμε ότι στα 10 μήκη κύματος, αυτά είναι σε ένα εύρος 4 GHz, βλέπουμε μείωση και μια ίσως μικρότερη μείωση όταν χρησιμοποίησαμε 200. Ουσιαστικά, περιμέναμε ότι μετά από ένα σημείο δεν θα μειώνεται τόσο σημαντικά ο θόρυβος, γιατί ουσιαστικά θα χρειαστούμε πάρα πολλές μετρήσεις για να φτάσουμε πολύ κοντά στο 0 θεωρητικά.
Εδώ πέρα υπάρχει μια σύνοψη των αποτελεσμάτων για διαφορετικούς αριθμούς μυκών κύματος ή και για διαφορετικές περιόδους του, συγγνώμη, για διαφορετικές χρονικές διάρκειες του παλμού. Αυτό ουσιαστικά πρόκειται για την επαλήθευση αυτού του θεωρητικού τύπου. Τέλος, θα μιλήσουμε για το BOTDR ετερόδινης ανίχνευσης. Ας δούμε σχηματικά λίγο πώς λειτουργεί ένα τέτοιο σύστημα. Με τις μετρήσεις που κάναμε πριν, βλέπαμε στο χρόνο, δηλαδή κατά αυτήν την έννοια, τις μετρήσεις που κάναμε. Αν κάνουμε λοιπόν μετρήσεις και στη συχνότητα, τότε θα μπορέσουμε να έχουμε και μια εκτίμηση του φασματικού περιεχομένου του σήματος που έχουμε. Και στην περίπτωση του BOTDR, αν δηλαδή μετράμε το Brillouin φάσμα, σε περίπτωση που βρούμε κάπου μία μετατόπιση στη συχνότητα, αυτό σημαίνει ότι έχει αλλάξει η θερμοκρασία ή η μηχανική τάση. Η σχέση μεταξύ της μετατόπισης της συχνότητας και της μετατόπισης ή τέλος πάντων της αλλαγής θερμοκρασίας ή μηχανικής τάσης είναι γραμμική και δίνεται από αυτόν τον τύπο. Οι σταθερές ΣΕΤΑΦ και ΣΕΕ έχουν πειραματικά καλυμπραριστεί και υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Αυτή είναι μια απλοποιημένη πειραματική διάταξη του ετερόδινου BOTDR συστήματος. Ας δούμε ακριβώς τι περιλαμβάνει. Εδώ πέρα ο κάτω κλάδος ουσιαστικά είναι η γεννήτρια του παλμού, η οποία στέλνει τον παλμό μέσα στην Ίνα και καθώς γυρνάει αυτή έχουμε το φάσμα του Brillouin και το φάσμα του Rayleigh. Ο τοπικός θαλαντωτής, καθώς ξεκινάει και σπάει ουσιαστικά από το αρχικό μας λέιζερ, θα έχει διαφορά περίπου 11 GHz με το Brillouin σύωμας, οπότε εμείς επιθυμούμε να το φέρουμε πιο κοντά για να αξιοποιήσουμε ίσως καλύτερη τεχνολογία σε πιο χαμηλές συχνότητες. Και αυτό το κάνουμε με έναν διαμορφωτή πλάτους και μετατοπίζουμε το φάσμα του τοπικού θαλαντωτή 500 MHz μακριά από τον Brillouin. Με αυτόν τον τρόπο, αναμεινύοντας λοιπόν αυτά τα σήματα και μετά τη φωτοδίωδο, παίρνουμε στις RF συχνότητες στα 500 MHz το φάσμα του Brillouin. Ας δούμε πιο αναλυτικά τι γίνεται μετά στο ηλεκτρικό κομμάτι. Εδώ πέρα αυτό που φτάνει και όπως σχολιάσαμε πριν είναι η επιστασκέδαση Rayleigh και η επιστασκέδαση Brillouin, την οποία μετακινήσαμε στα 500 MHz. Χρησιμοποιώντας ένα υψηπερατό φίλτρο, εύκολα απορρίπτουμε την σκέδαση Rayleigh, που δεν μας ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση. Και μετά, χρησιμοποιώντας έναν ακόμα τοπικό ταλαντωτή, έναν ομόδυνο δέκτη ουσιαστικά στο ηλεκτρικό κομμάτι, μεταφέρουμε τον Brillouin στο baseband. Για να μπορέσουμε να σκανάρουμε τώρα το φάσμα μας, ουσιαστικά τη διαμόρφωση του τοπικού ταλαντωτή στο οπτικό κομμάτι, θα αλλάξουμε τη συχνότητά της, ώστε να μπορέσουμε να μετατοπίζουμε αυτό το φάσμα γύρω από την απόκριση ενός χαμηλοπερατού φίλτρου και με αυτόν τον τρόπο να σκανάρουμε κατά κάποιο τρόπο το φάσμα. Ουσιαστικά στο τέλος θα πάρουμε τη συνέλιξη των δύο φασμάτων, του Brillouin και της απόκρισης του φίλτρου. Αυτό το φίλτρο θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να είναι όσο πιο στενό γίνεται στη συχνότητα για να έχουμε ακόμα καλύτερη φασματική ανάλυση. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις χρονικές απαιτήσεις του συστήματός μας, που αυτές ορίζονται ουσιαστικά από τη χρονική διάρκεια του παλμού. Οπότε, υπάρχει μια αντίστροφη σχέση μεταξύ χωρικής και φασματικής ανάλυσης σε αυτό το σύστημα. Εδώ έχουμε τις πειραματικές μετρήσεις. Έχουμε για δύο διαφορετικούς παλμούς στα 70 νανοσεκόν και στα 10 νανοσεκόν τα αποτελέσματα. Όπως αναμέναμε, το προσαρμοσμένο φίλτρο είναι πιο στενό για τα 70 νανοσεκόν. Το αντίστροφο συμβαίνει για τα 10 νανοσεκόν. Αυτό βλέπουμε το φάσμα για κάθε περίπτωση, όπως και τη μέτρηση στην απόσταση ή στον χρόνο. Αυτό που ίσως δεν περιμέναμε είναι ότι το δυναμικό εύρος σε κάθε περίπτωση είναι σχεδόν το ίδιο. Είχαμε πει πριν ότι υπάρχει μια αντίστροφη σχέση μεταξύ του μήκους του παλμού με το δυναμικό εύρος. Παρ' όλα αυτά, εν τέλει, η απάντηση είναι απλή. Εφόσον χρησιμοποιούμε ένα προσαρμοσμένο φίλτρο, κάθε φορά η ισχύση η οποία θα λαμβάνουμε μέσω αυτού του φίλτρου θα είναι διαφορετική. Κανείς δεν μπορεί να πει με ακρίβεια, δηλαδή, αν θα είναι το δυναμικό εύρος πιο χαμηλό ή πιο υψηλό σε κάθε περίπτωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι σχεδόν ίδιο. Επιχειρήσαμε επίσης να κάνουμε κάποιες μετρήσεις θερμοκρασίας, βάζοντας κοντά στο τέλος της Ίνας, παίρνοντας 10 μέτρα αυτής, τη βάλαμε μέσα σε νερό ελεγχόμενης θερμοκρασίας και οι μετρήσεις που λαμβάνουμε είναι κάπως έτσι.
αρχικά. Βλέπουμε ότι το φάσμα σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο έχει μετατοπιστεί και για να καταφέρουμε να κάνουμε πιο ακριβείς μετρήσεις, παίρνουμε με κάποιον αλγόριθμο, ας πούμε, έβρεσης μεγίστου, παίρνουμε το, βρίσκουμε το, το σε ποιο σημείο είναι το πικ, ας πούμε, του φάσματος και με αυτόν τον τρόπο σχεδιάζουμε ουσιαστικά την διαφορά στη συχνότητα σε σχέση με την απόσταση για διαφορετικές θερμοκρασίες. Βλέπουμε ότι οι θερμοκρασίες που υπολογίστηκαν είναι αυτές που είναι μέσα στο, στο διάγραμμα, ενώ εδώ πέρα στον πίνακα έχουμε αυτές οι οποίες ουσιαστικά μας έλεγε ο θερμαντής αυτός του νερού ότι έδινε στην Ίνα. Το νερό είχε αυτή τη θερμοκρασία. Και είναι πολύ κοντά η συμφωνία μεταξύ τους. Έχουν καλή συμφωνία μεταξύ τους. Επίσης, επαληθεύεται ότι υπάρχει ένα μέτρο ακρίβειας στη χωρική ανάλυση, γιατί χρησιμοποίησαμε 10 νανοσεκόντ παλμό. Δεν ξέρω αν το επιτρέπει ο χρόνος. Έχω υπερβεί για πολύ λίγο. Ωραία, θα περάσω αυτό το σημείο. Αφορούσε ουσιαστικά την επίδραση μη γραμμικών φαινομένων στα συστήματα αυτά και κάποιες γραμματικές μετρήσεις. Νομίζω δεν είναι τόσο σημαντικό να υποθεί και ίσως ξεφεύγει και από την ουσία της παρουσίασης. Οπότε, κλείνοντας, να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε γενικότερα μία πειραματική σύγκριση μεταξύ σύμφωνης και απευθείας ανίχνευσης στα OTDR συστήματα. Είδαμε πως ο θόρυβος Rayleigh αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα στη σύμφωνη ανίχνευση, γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ευρύου φάσματος πηγή. Οι συνθήκες συμφωνίας φάσης και πόλωσης ικανοποιήθηκαν με σχετική επιτυχία, όσο ήταν δυνατό από το δεδομένο υλικό και την κατάσταση του συστήματος. Επίσης, υλοποιήθηκε και ένα ετερόδυνο BOTDR σύστημα για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Επιτεύχθη μια πειραματική εφαρμογή με ένα μέτρο χωρική ανάλυση σε ίνα μήκους 12,7 χιλιόμετρων. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην κούρασα. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Παπαδόπουλε. Έχουμε χρόνο για αρκετές ερωτήσεις μέχρι να τον εξαντλήσουμε τελείως. Κάποιες... Να σε ρωτήσω αν το πρόβλημα αυτό με τη θερμοκρασία είναι γραμμικό, δηλαδή αν το πείραμα γινόταν σε συνθήκες μείον 100 βαθμών Κελσίου και μετατοπιζόσουν αντίστοιχα, θα είχαμε τα ίδια αποτελέσματα. Αυτό. Δεν ξέρω αν κατάλαβα την ερώτηση. Μάλλον εννοείς αν μετράμε διαφορές θερμοκρασίας. Ναι, είναι αυτό. Ναι, μετράμε διαφορές θερμοκρασίας. Είναι γραμμικό, οπότε δηλαδή. Χρειάζεται να γνωρίζεις ουσιαστικά την απόλυτη θερμοκρασία για να πεις ότι... Ναι. Κάποια άλλη ερώτηση. Από ό,τι φαίνεται, πειραματικά πρέπει να δούλεψες πάρα πολύ. Ναι, αυτό για κάποιον που κάνει διπλωματική εργασία είναι επιθυμητό και είναι και κάποιο έτσι, πρωτόγνωρο. Ίσως γι' αυτό πήγε στο EPFL για να υλοποιηθεί αυτή. Όταν έκανες προσομοιώσεις και μετά πήγαινες στο πείραμα, τι έβλεπες, πόσο κοντά ήσουν ή πόσο μακριά ή πόσο προσπαθούσες να το διορθώσεις ή... Γενικότερα, αυστηρές προσομοιώσεις, ώστε να σχετίζονται άμεσα και με το πείραμα, είναι δύσκολες, μιας και πρέπει κανείς να κάνει καταγραφή όλων των πραγμάτων που μπορεί να φέρουν απώλειες, ο κάθε κονέκτορας, να ξέρεις πούμε, ότι δεν είναι βρώμικος που, ή οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει απώλειες, ποια είναι η ισχύς που λέει η κάθε συσκευή ότι δίνει, ποια δίνει πράγματι, να μετρηθούν όλα αυτά. Αυτό είναι ένας μεγάλος μπελάς. Φιλόδοξα ξεκίνησα στην αρχή να προσπαθήσω να δώσω κάποιες λύσεις σε αυτό, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο. Θα ήταν δηλαδή σε βάρος άλλης ίσως πιο ουσιαστικής δουλειάς. Οπότε θα έλεγα κυρίως πειραματικό ήτανε. Ήτανε κυρίως και λιγότερο πειραματικό. Οι προσομοιώσεις ναι, ήταν θεωρητικά επαληθευόντουσαν σε ένα γενικότερο πλαίσιο, αλλά όχι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μάλιστα.
Να ρωτήσω και εγώ λίγο. Στην ανάλυση του φασματογραφήματος, όπου πήρες τη μέγιστη τιμή για να βγάλεις την απόκληση από τη θερμοκρασία, ναι. Δοκιμάσατε καθόλου άλλου είδους απεικόνησης συχνότητας χρόνου? Γιατί, για παράδειγμα, θα μπορούσες να κοιτάξεις την στιγμιαία συχνότητα, ίσως θα μπορούσες να κοιτάξεις κάποιο μετασχηματισμό κυματιδίων, για παράδειγμα, που να μην είχες όλο αυτή το μεγάλο εύρος, ίσως, και αναγκάσεις να πάρεις το ridge μέσα από το μέγιστο. Ουσιαστικά, οι μετρήσεις είναι στον χρόνο και απλά αλλάζοντας τη συχνότητα του τοπικού ταλαντωτή, λαμβάνουμε ένα διαφορετικό κομμάτι του φάσματος. Ναι. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, εμείς αυτό που θέλουμε τουλάχιστον είναι να εντοπίσουμε το μέγιστο του φάσματος αυτού που μετρήθηκε. Το οποίο θα ξέρουμε ότι ίσως είναι σωστό, με την έννοια ότι χρησιμοποιούμε φίλτρα τα οποία είναι συμμετρικά, τέλος πάντων, ή δεν δίνουν κάποιες αλλαγές, ας πούμε, στην απόκριση του συστήματος. Μήπως δεν κατάλαβα την ερώτηση. Για να υπολογίσεις το φάσμα, ναι, στην ουσία πήρες ένα σταθερό παράθυρο χρόνο, έτσι δεν είναι? Και το, ναι, δηλαδή με παραθυροποίηση στην ουσία, για να βρεις όλη αυτή τη μεταβολή. Α, κατάλαβα πώς το εννοείτε. Ναι, ναι, ουσιαστικά αυτό. Άρα έχεις ένα σταθερό παράθυρο, το οποίο σου δίνει πολύ συγκεκριμένες δυνατότητες, αυτό λέω. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, ίσως θα μπορούσε να δεις πιο καθαρά, γιατί έχεις μια απόκληση, ξέρω εγώ, 10,9 θερμοβαθμούς, κάτι τέτοιο. Ναι. Όχι, δεν δοκιμάστηκε κάτι. Είναι αποδεκτή δηλαδή αυτή η ακρίβεια, το 0, ή περίπου ένα βαθμό? Πώς το είπα στο EPFL? Επειδή οι μετρήσεις ήταν στο τέλος της οπτικής ίνας, αυτή η ακρίβεια είναι αρκετά καλή. Φυσικά, εντάξει, υπάρχουν και δημοσιεύσεις που ίσως διπλασιάζουν το μήκος της ίνας σε βάρος της χωρικής ανάλυσης. Σε εκείνη την περίπτωση ίσως έχει καλύτερη απόκριση στο θέμα της θερμοκρασίας. Είναι κάπως πολύπλοκη όλη η διαδικασία. Κάποιες ερωτήσεις ακόμα? Αν όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Εδώ τελειώνει και το κομμάτι των τηλεπικοινωνιών. Έχετε ένα μικρό διάλειμμα και παρακαλώ στην ώρα σας πίσω.